Στο μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει από την καθυστέρηση των διαδικασιών για την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων κτηρίων, αναφέρθηκε μιλώντας στην κάμερα της Αμιακής Τηλεόρασης ο Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου Ευάγγελος Καράς. Τόνισε ότι η μεγαλύτερη καθυστέρηση αφορά σε σπίτια που ήταν ετοιμόρροπα προς σεισμού και κυρίως σε αυτά που δεν υπάρχει ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η κοινότητα των Μετυλινιών, αλλά πιστεύω όλο το νησί και πιθανόν και όλη η Ελλάδα, είναι με τα επικίνδυνα κτίσματα. Επικίνδυνα κτίσματα όχι μόνο από το σεισμό και προ το σεισμό. Μια διαδικασία που θα έπρεπε να έχει τρέξει αρκετά χρόνια πριν. Ήδη, όπως έχω ενημερωθεί, η υπηρεσία δόμησης έχει προβεί πάρα πολλές φορές σε κάποιο έλεγχο κτιρίων, τα οποία τα έχει κρίνει κάποια καταδαφιστέα. Όμως όλα αυτά τα έντυπα έμενα σε συστάρια κάποιων υπηρεσιών ή κάποιων τοπικών κοινοτήτων. Ποτέ δεν ενημερώθηκαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε άρσεις επικινδυνότητες όσο όφυλαν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, το έγγραφο θα έπρεπε να είχε θυροκολληθεί και να είχαν αρχίσει διαδικασίες. Καθοριστικό ρόλο στη γρήγορη διαδικασία για την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων σπιτιών παίζει και η χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τον κύριο Καρά, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει αιτηθεί επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να γίνουν άμεσα οι κατεδαφίσεις και των ετοιμόρροπων κτιρίων που δεν έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα από τη ΔΑΕΦΚ. Εδώ στην κοινότητα Μετυλινιών έχουμε ένα αριθμό γύρω στα 20 επικίνδυνα κτίσματα. Το ξανατονίζω, δεν είναι κτίσματα που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό. Σε αυτά έχουμε μόνο ένα κόκκινο με πρωτόκολλο κατεδάφιση από τη ΔΑΕΦΚ. Όλα τα υπόλοιπα είναι με έκθεση από την πολεοδομία. Αυτά λοιπόν ή επιδόθηκαν στους ιδιοκτήτες ή θυροκολλήθηκαν. Έχει αρχίσει τη διαδικασία. Σαν Δήμος έχουμε ζητήσει μια έξτρα χρηματοδότηση έτσι ώστε να προβούμε σε κατεδάφιση όλων αυτών των κτισμάτων. Έχουμε και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού μετά το φωνικό σεισμό και την επίσκεψη εδώ και τα δύο θύματα που είχαμε, ότι ο θάνατος των δύο παιδιών θα στεκόταν η αφορμή έτσι ώστε όλα αυτά τα επικίνδυνα να απομακρυνθούν. Προχωράμε στις διαδικασίες, αναμένουμε τη χρηματοδότηση. Όταν μας δοθεί το πράσινο φως από την πολεοδομία, ίσως προβούμε στην άρση κάποιων επικίνδυνων κτισμάτων στην αρχή, με κάποιες στέγες ή κάποιους τοίχους ή κάποια παράθυρα που κρέμονται πάνω από τα κεφάλια περαστικών και παιδιών, και θα ξεκινήσουμε άμεσα. Ήδη από την υπηρεσία δόμηση και την τεχνική υπηρεσία μας έχουν υποδειχθεί κάποια σημεία και έχουν αποκλειστεί κάποιες περιοχές με προστατευτικά, με λαμαρίνες, με φανούς νυχτός και κορδέλες. Αν μας ξαναπούνε για κάποιο σημείο που πρέπει και αυτό να βάλουμε κάποια σήμανση, φυσικά θα το κάνουμε και μόλις μας δοθεί το πράσινο φως θα προβούμε άμεσα στην κατεδάφιση όλων αυτών των κτισμάτων. Είναι μια ευκαιρία να καθαρίσει όχι μόνο η Σάμος και ο Δήμος μας, όλη η Ελλάδα με αυτά τα κτίσματα, πριν ξαναθρηνήσουμε κάποιο θύμα. Ο σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Μετυλινιών τόνισε από την πλευρά του ότι μόνο στη Σάμο είναι αργές οι διαδικασίες, ενώ σε άλλες περιοχές με φυσικές καταστροφές οι κατεδαφίσεις άρχισαν λίγες ημέρες μετά τον κύριο σεισμό. Μετά το σεισμό, ένα χρόνο, υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι καρμανιόλες για τα παιδιά που πάνε στο σχολείο. Το σχολείο είναι δεμένο με λουριά, χωρίς μια ουσιαστική παρέμβαση. Υπάρχει εκκλησία στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία, η οποία είναι ετοιμόρροπη, ετοιμοθάνατη και δεν φαίνεται κανείς να δει τι γίνεται και πώς θα αποκατασταθεί αυτή. Και βέβαια υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία πρέπει άμεσα να γκρεμίσουν. Να γκρεμίσουν ή τουλάχιστον να πέσουν μέσα στο φέροντα οργανισμό τους, ώστε να μην είναι τα ερείπια επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να γίνουμε. Στο Δαμάσι έχουν ξεκινήσει τρεις μέρες μετά στο σεισμό και γκρεμίζουν. Σε άλλα μέρη πάλι έχουν βαλθεί ένα χρόνο και εκείνη μετά το σεισμό στο Δαμάσι. Εδώ στην Κρήτη πάλι έχουν ξεκινήσει και γκρεμίζουν. Εδώ έχει περάσει ένας χρόνος και δεν γίνεται τίποτα. Σε κάθε περίπτωση το κοινό αίτημα παραμένει τόσο από τις δημοτικές αρχές όσο και από τους απλούς πολίτες του νησιού να υπάρξουν γρήγορες διαδικασίες που είναι σε συνάρτηση με την στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΑΕΦΚ.